Κύριε Υπουργέ, αυτοί οι άνθρωποι επιβίωσαν με 1.800 ευρώ το 2020. Από τη μια η ξεναγή και από την άλλη οι νέοι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό που λόγω πανδημίας έμειναν στο έλεος. Τα δύο αυτά αγκάθια επανήλθαν στη Βουλή με τον Υφυπουργό Εργασίας να καλείται να δώσει απαντήσεις στα επίμονα ερωτήματα του Ηρακλειώτη Βουλευτή. Ξέρετε πολλούς που το 2020 συμπλήρωσαν 80 ένσημα. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εκτός και ήδη έχουν μείνει εκτός ταμείου ανεργίας. Τώρα λοιπόν τα 80 να γίνουν 50. Μειώθηκε στα 50, στις 50 μέρες εργασίας από 100 που ήταν, ακριβώς για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους. Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, τους άνεργους δηλαδή από στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού, για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης, έχει ήδη προβλεφθεί η χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν σας παραπληροφορούν οι συνεργάτες σας. Τα 80 έγιναν 50. Που αφορούν τους νέους επιδοτούμενους. Όχι. Τα 80 έγιναν 50 που είναι η δεύτερη κατηγορία για να μπουν οι ξεναγοί στο Ταμείο Ανεργίας. Για έλλειψη ενημέρωσης του Υφυπουργού και πρωθυπουργικά ψεύδι έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίκαιρη ερώτηση που δεν προκάλεσε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Υφυπουργός από την πλευρά του υπογράμμισε πως τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν θα παραταθούν και πως οι ξεναγοί εντάσσονται στο έκτακτο επίδομα για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Ιανουάριο και Φεβρουάριο παίρνουν κανονικά βοήθημα και αυτοί. Αλλά ήθελα να πω και κάτι γενικότερο. Ομολογώ ότι. Όχι, έχει δίκιο ο κ. Βαρδάκης από την άποψη ότι ομολογώ ότι δεν είναι στο δικό μου τομέα αρμοδιοτήτων. Αλλά είχα εντελώς τυχαία μία επικοινωνία με άτομα του χώρου ακριβώς για αυτό το θέμα. Εγώ ήρθα εδώ για να βρούμε λύση. Λύση για ανθρώπους που είναι ένα βήμα πριν τον κρεμό, πιστέψτε με. Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε ακόμη το ζήτημα επιχειρήσεων που έθεσαν εργαζομένους σε αναστολή και δεν χαρακτηρίζονται εποχικές με αποτέλεσμα να χάνουν το δικαίωμα ένταξης στο Ταμείο Ανεργίας, ωστόσο δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση από πλευράς του Υπουργείου.